προσπαθήσω να μιλήσω από καρδιάς, προσπαθώντας να φουλαστώ τον παλμό, αφήνω ότι σημειώσω την εδώ πέρα, γιατί καταρχήν η ναυτιλία είναι ένα επάγγελμα κατά κύριο λόγο πρακτικό. Ο λόγος του είναι να μεταφέρει ένα πράγμα από το ένα στο άλλο με έναν τρόπο αποτελεσματικό και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Οπότε θα προτιμήσω, προσπαθώντας να φτιάξω τον παλμό της σημερινής συγκέντρωσης του σκοπού, να γίνω όσο μπορώ πιο εύστοχος και αποστήλος. Έχω υπάρξει και εγώ ναυτικός πριν πω στο λιμενικό. Έχω πάρει μία γνώμη ταξιδεύοντας με δύο πολύ καλές ναυτιλιακές εταιρείες που μας έδιναν από τις καλύτερες συνθήκες που μπορούσαν να δώσουν τότε και αυτό το λέω με ειλικρίνεια. Ήταν δηλαδή και η Κωνσταμάρδη και ο Κωνσταντακόπουλου και η Δανός του κ. Κούστα, δύο εταιρείες οι οποίες εμένα όταν ήμουν τότε στο χωριό μου μου ανοίξαν δρόμο και προοπτικές. Δηλαδή είχαμε ένα περιορισμένο χώρο να αναπτυχθώ οικονομικά εγώ στο χωριό μου και αυτό ξαφνικά από μια περιοχή Στεριανή είδα κάτι το οποίο μου έδινε τότε την εντύπωση και με έπειθε ότι μπορώ να έχω ένα καλύτερο μέλλον. Και πράγματι έτσι έγινε. Μιλώντας δηλαδή για τους και τον τρόπο που και εμένα με οδήγησαν στην ναυτιλία, είναι σαν να μιλάμε και για τα υπόλοιπα παιδιά που οδηγούνται προς τα εκεί. Ένας παράγοντας που έπαιξε σημαντικό λόγο τότε και θα ήθελα να το συνδέσω αυτό με την άνδρα, είναι ότι υπήρχε μια σχολή κοντά στο σπίτι μου. Αν δηλαδή έπρεπε να πάω πολύ μακριά, θα είχαν οι γονείς μου τη δυνατότητα να με στείλουν. Άρα λοιπόν εμείς εδώ πέρα στην άνδρα, στα παλιά τα χρόνια, είχαμε ένα ναυτικό λύκειο όπου οι περισσότεροι, όχι περισσότεροι, όλοι σας, από ό,τι έχω μάθει, το έχετε τελειώσει και είχατε τη δυνατότητα, χωρίς να φύγετε μακριά από τα σπίτια σας και τις οικογένειές σας, να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις σπουδές και να φτάσετε κάπου. Αυτό πρέπει να το επιμεληθούμε. Μετά από τρία χρόνια και εγώ στην Άνδρο, αισθάνομαι κατά ένα μικρό κομμάτι ανδριώτης, χρονικά, στην καρδιά ένα μεγαλύτερο. Πρέπει να το επιμεληθείτε με πάση θυσία. Εάν είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τον ναυτικό λύκειο πέρσι, οι υπηρεσιακοί λόγοι, παρότι με επέλεξαν ως καθηγητή, δεν επέτρεψαν να κάνω μαθήματα. Για κάποιους λόγους αυτό δεν έγινε εφικτό. Αλλά ερχόμενος έτσι σε επαφή, είδα ότι το ναυτικό μας λύκειο χρειάζεται φροντίδα. Οι μαθητές είναι λίγοι. Το επίπεδο των μαθητών δεν είναι καλό. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν και φαίνονται και μπορούν να γίνουν άριστα εξωματικοί. Δεν χρειάζεται παραπάνω από μια εβδομάδα επαφή του κάποιου ανθρώπου μαζί με τα παιδιά αυτά και αμέσως βλέπει τον αυριανό καπετάνιο και μάλιστα ικανό και ισχυρό και μπορεί να πάει στο νερό και να καταλάβει ότι είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι αυτός που ήταν ο παππούς παλιά που σήμερα έφτασε εδώ και έγινε τυφοπλιστής και εν πάση περιπτώσει στήριξε την ελληνική ναυτιλία και η διοίκησή του. Υπάρχουν όμως και άλλα παιδιά τα οποία πηγαίνουν εκεί απλά για να περάσει χρόνο. Άρα μην αυταπατώμαστε, σας το λέω από την εμπειρία μου από την γνώση στα παιδιά εκεί, παρότι δεν μπήκε στη δικασία να κάνω μάθημα, ότι πολλά παιδιά που πηγαίνουν εκεί δεν πηγαίνουν για να παραστάσουν. Πηγαίνουν απλά για να πάρουν ένα χαρτί να τελειώσουν ένα σχολείο, να πάρουν ένα πολιτήριο. Συνεπώς δεν είναι στατιστικό στοιχείο για την άνδρα μας ότι έχουμε 20 παιδιά τώρα στον ναυτικό λύκειο. Τρία είναι τα παιδιά που ενδιαφέρονται να πάνε στη θάλασσα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε, εδώ πέρα σαν ανδριώτες κυρίως, άνθρωποι που αγαπάμε την ναυτιλία, πώς πρέπει να προσεγγίσουμε εμείς τα παιδιά αυτά να έρθουν στον ναυτικό επάγγελμα και τι δυνατότητες μπορεί να δώσει στην άνδρο μια καλή ναυτική εκπαίδευση. Άποψη μου είναι ότι, όχι μόνο άποψη μου, έχω ακούσει ότι στην άνδρο υπάρχουν δύο πόλοι, παράλληλοι και αλληλοσυγκρόμενοι. Θα το καταρρύψω όσο μπορώ πιο γρήγορα αυτό. Ότι δηλαδή ο τουρισμός είναι κάτι αντίθετο με την ναυτιλία. Δηλαδή όσο προωθούμε το νησί τουριστικά, τόσο λιγότερους ανθρώπους θα οθήσουμε στη θάλασσα και θα έχουν πάλι. Άποψή μου είναι ότι αυτό είναι λάθος. Γιατί το τεκμηριώσουμε όμως. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος που τον είχα τότε εργοδότη, απασχολήθηκε με την ναυτιλία, μάζεψε κεφάλαια και επένδυσε πέρα των πλοίων που είναι μια εταιρεία πρωτοπόρος στο Σταμάρε και στο τουριστικό κομμάτι, φτιάχνοντας ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που είναι μικρές, το πούμε, στην Καλαμάτα, όλοι το γνωρίζετε, το Κώστα Ναβαρίνο. Δηλαδή, αντλούμε κεφάλαια από την ναυτιλία και βοηθάμε τον τουρισμό. Γιατί δηλαδή να μην πάει ο Έλληνας, ο ανδριώτης, ο ναυτικός στη θάλασσα και από τα χρήματα να επενδύσει και στον τουρισμό, να έχουμε διπλό όφελος.
Δεν πιστεύω δηλαδή ότι το ένα είναι αντίθετο με το άλλο. Αρκεί να το κατανοήσουμε. Δεν είναι λίγοι εξάλλου οι αντιλότερες καπετανέοι και οι μηχανικοί του παρελθόντος που το επέλεξαν να το κάνουν αυτό και είναι μια καλή πρακτική. Πρέπει να σπάσει αυτός ο μύθος που δημιουργεί αυτή την αντίθεση, την αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Είναι τουλάχιστον δική μου άποψη. Προσπαθώντας λοιπόν να φτιάξουμε το χώρο πιο ελκυστικό τώρα για να φάνε τα παιδιά, εάν καταφέρουμε να δώσουμε υποδομές και έχουμε την τύχη εδώ πέρα να έχουμε την οικογένεια των αδερφών Στεφάνου, οι οποίοι έχουν επενδύσει στις Φιλιππίνες στην εκπαίδευση με τρόπο που ο ιδιωτικός τομέας πάντα ξέρει να το κάνει με πολύ καλό τρόπο, έχουν τεχνογνωσία. Να ένα πεδίο λοιπόν να προσπαθήσουμε να κινηθούμε, να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι δικοί μας. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Δημήτρη του Γεωργιακού, δικοί μας εννοώ όλους τους αντιλότερους που πιάνουμε την αυτιλιά. Που είναι δικοί μας, να βρούμε κανάλια επικοινωνίας με το Υπουργείο, με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το Υπουργείο του Δικών μας Αυτιλίας, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα ένα, να το πούμε, πρότυπο ναυτικό λύκειο. Ή απλά θέλουμε εμείς, όπως έχουμε δηλαδή εδώ πέρα, μια σχολή που είναι αισθητικών, ξέρω εγώ, στη Σύρο, η άλλη σχολή είναι οδοτεχνητών, έκαναμε και μία εδώ πέρα για την ναυτική επιστήμη και όσοι θέλουν φάνη, το τι θέλουν κάνουν. Δεν νομίζω ότι θα δούμε αποτέλεσμα έτσι. Πιστεύω πρέπει οι άνθρωποι που έχετε τη δυνατότητα λίγο παραπάνω από εμάς, από κοινού και ένας-ένας, να δείξουμε ότι αυτό το πράγμα είναι ανάγκη. Δηλαδή, να εκμεταλλευτούμε τους Έλληνες ναυτικούς που έχουμε και στην Ελλάδα και εδώ στην Άνδρο, και νέους και μεγαλύτερης ηλικίας, να φτιάξουμε ένα σχολείο πρότυπο, ένα ναυτικό γυμνάσιο, όχι κάτι από την αρχή εντελώς, γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Να προσπαθήσουμε να του δώσουμε ένα μέγεθος όσο γίνεται μεγαλύτερο και με ποιότητα μέσα εκεί πέρα, να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τις ναυτιλιακές μας εταιρείες, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν στα παιδιά ένα καλοκαιρινό ταξίδι σε μια εθελοντική βάση, ενδεχομένως σε μια μικρή αμοιβή, μια πρακτική στο γραφείο, να ξεχωρίσει η ραπουστάρη, να φανεί ποια παιδιά ενδιαφέρονται πραγματικά, να είναι και αυστηρή, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσω, γιατί είναι αυστηρή, είναι πολύ αδερφή στο προφυλάδο, να είναι και αυστηρή, να ξεχωρίσουμε τα καλύτερα παιδιά και από εκεί και μέσα να βάλουμε τα θεμέλια, ούτως ώστε και για κάτι περισσότερο στο μέλλον. Έχουμε την τύχη, και επειδή όπως είπα, θέλω να είμαι πάντα πρακτικός άνθρωπος, έχουμε την τύχη εδώ πέρα να έχουμε δύο χώρους. Ο ένας ο χώρος είναι το γυμνάσιο που έχουμε στην Ισαριά, το Παρθεναγωγή. Είχαν γίνει στο παρελθόν κάποιες παρεμβάσεις, δεν ξέρω αν είναι το καταλληλότερο κτίριο, έχει όμως τη δυνατότητα να μας δώσει κάποιες προσδοκές. Έχουμε μία βάση. Και έχουμε και το Μουστάκι στο χώρο. Πολύ καλό κτίριο πάλι. Και τα δύο κενά. Το ένα φιλοξένησε τους μετανάστες είχε την τιμή πριν από κάνα χρόνο, το άλλο από ό,τι ξέρω λίγο που προσπαθούν να του βρουν ένα ρόλο κάτι να κάνει. Δεν σας κρύβω ότι στην περασμένη χρονιά προσπάθησα να κάνω ενέργειες. Χωρίς να είναι στα καθήκοντά μου, απλά αφουγκραζόμενος τον βαρμό της εποχής. Τα παιδιά που έρχονται τώρα στην ναυτιλία ξανά αγγίζουν τα επίπεδα του 1980. Δηλαδή, βγάζαμε τρία φυλάδια όταν ήρθα εγώ το πέρα το 13, το χρόνο και τέσσερα, και φτάσαμε 40 και 50 και συνεχίζουν για φέτος. Τα παιδιά έρχονται. Εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και παλιότερα ήρθαν, αλλά κάτι κάναμε λάθος και φύγαν. Είναι γνωστό τι κάναμε λάθος. Ήρθε μια πολύ καλή οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Επιλέξαμε τους ξένους ναυτικούς ως λίγο φθηνότερους. Κάπου δεν βόλεψαν και οι διεθνείς συγκυρίες. Ο κόσμος έστρεψε την πλάτη στη ναυτιλία και τώρα πάλι τρέχουμε να προγράφουμε τον τρόπο. Πιστεύω ότι αν το πιάσουμε αυτή τη στιγμή το θέμα σωστά από την αρχή, και επειδή είμαστε σαν μικρή κοινότητα και πιο ευέλικτοι, μπορούμε να πάμε και με πιο γρήγορο ρυθμό από ό,τι μπορεί να πάει όλο το ελληνικό κράτος, γιατί είμαστε λιγότερο γνώμοι από ό,τι μπορούμε να το πούμε καλύτερα. Μπορούμε να φτάσουμε το νήμα και να του δώσουμε μια σωστή προοπτική. Τα παιδιά αυτό που θέλουν από τη θάλασσα για να προσελκυστούν, για να τα προσελκύσει, είναι όσο γίνεται καλύτερες συνθήκες στα πλοία, τις οποίες σήμερα τις έχουμε. Ο ελληνικός στόλος πλέον είναι από αυτούς με το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας πλοίων. Θέλουν επίσης σταθερό περιβάλλον εργασίας που όλοι το ζητάμε αυτό. Μέχρι ένα σημείο πρέπει να εξετάσει την ναυτιλιακή
κοινότητα, αν μπορεί να το βοηθήσει αυτό και μέχρι ποιο επίπεδο. Στο εξωτερικό έχουν αναπτύξει τις πρακτικές, δηλαδή συμβόλαια 2, 3, 4 ετών με συγκεκριμένο μισθό, ενδεχομένως λίγο χαμηλότερο, που δίνει όμως μια εξασφάλιση. Αυτό θα λειτουργούσε θετικά. Και από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και το στάτους, το οποίο στάτους, να το πούμε ελληνικά, παίζει ρόλο και η κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματος, η οποία στο παρελθόν έχει θεωρηθεί κάτι, όχι και το καλύτερο, σαν επιλογή τα παιδιά. Το οποίο έχει αλλάξει άρδιν από τον προηγούμενο αιώνα. Ήδη σήμερα καπετανέει χαίρος σεβασμό από όλους τους ανθρώπους και οι ναυτικοί και οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Με λίγο δρόμο ακόμα και με λίγη προώθηση, σαν αυτές τις ενέργειες που γίνονται σήμερα, και μακάρι να οδηγήσει κάτι αυτό ή τουλάχιστον σε ένα στόχο, πιστεύω και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και ως πρότυπο. Δηλαδή, όπως τώρα ένα παιδί βλέπει τον ξάδερφό του που πήγε στην Αγγλία και του λέει: «Έλα εδώ, αφού είσαι επιστήμονας, έχουμε καλύτερο μέλλον», έτσι και αν δει ένα φίλο του, έναν άνθρωπο που μπήκε στην ναυτιλία και είναι στο γραφείο, είναι 40 χρονών, έχει ένα πολύ καλό μισθό, έχει προοπτικές, έχει ανθρώπους γύρω του που τον καταλαβαίνουν, πατριώτες του, γιατί όχι και αντιλότητες, δηλαδή να είναι και τα δικά μας τα παιδιά, δεν είναι μεγάλος δρόμος που έχουμε να κάνουμε. Αλλά κλείνοντας, πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ να στηρίξουμε το ναυτικό μας λύκειο σαν αρχή. Και από εκεί και έπειτα θα βρουν τον δρόμο τους και τα άλλα, εφόσον πραγματικά και εμείς το θέλουμε. Και αν το κάνουμε με έναν τρόπο σωστό, που μπορούμε, θα σταθεί μέχρι και πόλος ανάπτυξης για την Άνδρο, φέρνοντας και άλλα παιδιά, και από την Αθήνα και από αλλού, να έρθουν εδώ στην Άνδρο, να τη γνωρίσουν και να φοιτήσουν και να έχουν ένα μέλλον. Αυτά από την πλευρά μου, ελπίζω να μην σας κούρασα και καλή συνέχεια.